Να καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά στο γραφείο της, στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην ΚΟ, τον Υπουργό Επικρατείας κύριο Γεραπετρίτη. Τον ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η επίσκεψή του στο γραφείο μας. Και τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Λογοθέτη. Θέλουμε, να, κύριε Υπουργέ, να τοποθετηθείτε εσείς και να μας πείτε για τις επικείμενες εκλογές, να δώσετε το σήμα, τι πρέπει να κάνει, το σύνθημα. Έτσι, πράγμα. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, θερμές ευχαριστίες για την ζεστή υποδοχή. Είναι πάντοτε πολύ μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι στα Δωδεκάνησα από όπου και κατάγομαι και ειδικό στην ΚΟ, την οποία αγαπώ ιδιαιτέρως. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για το μεγάλο αγώνα τον οποίο δίνετε για να πάει μπροστά ο τόπος, για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, μια τολμηρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα υπηρετεί το σήμερα και το αύριο της χώρας και των ανθρώπων της. Έχουμε την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός θα επιβραβεύσει τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι ώστε παρά τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες τις οποίες είχαμε λόγω των πολλαπλών κρίσεων, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας και να παραδώσουμε μια χώρα η οποία θα είναι καλύτερη, πιο δημιουργική, πιο παραγωγική, έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν το μέρισμα της ανάπτυξης και της προόδου, ειδικά για την ΚΟ. Να πω ότι έχουμε ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο με πολλές δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις βασικές υποδομές για το νησί, έτσι ώστε να μπορέσει όχι μόνο να υπηρετεί τους κατοίκους της, αλλά να μπορεί να εξυπηρετήσει και τους επισκέπτες της, με την ανέγερση, με την δημιουργία του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, μια εμβληματική δράση, αλλά και με πολλές ακόμη δράσεις οι οποίες εντάσσονται στο περιφερειακό σχέδιο για τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Ένα σχέδιο ολιστικό, το οποίο θα αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών μας και θα αποτελεί ένα τεράστιο κίνητρο για τους επισκέπτες. Θα ήθελα να κάνω μία ειδική επισήμανση, παρόντος και του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κυρίου Λογοθέτη, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος Γενικός Γραμματέας στην υπηρεσία της πατρίδας και της κυβέρνησης, για το πόσο σημαντικά βήματα έχουν γίνει στο κομμάτι της προστασίας των συνόρων. Είναι ένα θέμα που αφορά ιδίως τα νησιά μας και πολύ περισσότερο την ΚΟ. Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές έχουν σχεδόν απολύτως ελεγχθεί τα τελευταία χρόνια με μια πολιτική συνεκτική, η οποία, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ελληνικών σύνορων, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και από την άλλη πλευρά, με τη δημιουργία ενός εξαιρετικού σύγχρονου κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, όπου θέλω να το τονίσω αυτό, είναι μια αναγκαιότητα την οποία υπαγορεύει το διεθνές δίκαιο και είναι ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων. Ένα κέντρο το οποίο αντικατέστησε απειρχιωμένες προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια δομές, όπως έγινε και αλλού, όπως και χθες ο Πρωθυπουργός μας παρέδωσε την Μόρια, ένα πραγματικό κολαστήριο ψυχών το οποίο μας είχε κληρονομηθεί, το οποίο εκαθαρίστηκε, δημιουργήθηκε η νέα δομή. Η Μόρια παραδίδεται στους πολίτες της Λέσβου για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και βεβαίως ως χώρος κοινόχρηστος πρασίνου. Μία συνεκτική πολιτική, η οποία αισθάνομαι ότι οι πολίτες των νησιών μας θα την εκτιμήσουν και θα την επιβραβεύσουν. Με αυτές τις σκέψεις και πάλι να ευχαριστήσω θερμά την Τοπική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αποτελείται από ανιδιοτελείς εργάτες της παράταξης και οι οποίοι είναι εκείνοι που αξίζουν τα εύσημα για ό,τι έχει καταφέρει η παράταξη και η κυβέρνηση. Είναι εκείνοι που παραμένουν αφανείς
αλλά είναι η ψυχή της παράταξης και εκείνοι που μας εμπνέουν για να δίνουμε καθημερινά αυτόν τον αγώνα. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία, όχι μόνο σήμερα εδώ στα γραφεία, αλλά και για τις προηγούμενες όλες μέρες που βρισκόμαστε στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, καθότι έχω την τιμή να εκπροσωπώ, αν θέλετε, κατά μία βάση το κόμμα όσο μπορώ στο κομμάτι του Νοτίου Αιγαίου, σε ένα Νότιο Αιγαίο το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μία περίοδο τεράστιας αχμής, με την έννοια ότι έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν. Και έτσι το έργο σας γίνεται διπλά δύσκολο και γι' αυτό πρέπει να σας ευχαριστήσω για το, αυτό που δίνεται, που είπε και ο Υπουργός πολύ σωστά, την ψυχή και τη δικιά σας και αποτελείται την ψυχή της παράταξης, αλλά δίνεται και την ψυχή σας για το κόμμα και είναι πολύ σημαντικό σε ένα δύσκολο αγώνα, δύσκολο, αισιόδοξο, αλλά δύσκολο. Και δύσκολο γιατί η γεωγραφία εδώ είναι πολύ δύσκολη και όλοι αντιμετωπίζετε ιδιαίτερες δυσκολίες. Η νησιωτικότητα, όπως λέμε όλοι μεταξύ μας, είναι μια ευχή για τη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα φέρει και πρόσθετες δυσκολίες σε πολλούς τομείς. Έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό αγώνα και με τη βοήθεια και των υποψηφίων βουλευτών και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι την τελευταία στιγμή και την τελευταία ώρα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ο αγώνας αυτός έχει πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία έχετε την πλήρη επάρκεια και έχετε ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εδώ οφείλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην ΚΟ κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε την επόμενη Κυριακή, 21 Μαΐου, η κυβέρνηση να είναι αυτόνομη, ο Μητσοτάκης να είναι ξανά πρωθυπουργός. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και εμείς και όσοι φίλοι είναι δίπλα μας και μας βοηθούν, βλέπω και τώρα μία φίλη που είναι πάντα δίπλα μας και πάντα δίπλα στην τοπική, συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.